Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας. Μαύρη Παρασκευή, όντως, για τις γυναίκες. Αν θυμηθεί κανένας ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της... Για την καταπολέμηση. Για την εξάπληση της... της... Εξάλληψη, μάλλον, όχι εξάπλωση. Δυστυχώς η εξάπλωση είναι η πραγματικότητα, η εξάλληψη είναι το ζητούμενο της βίας κατά των γυναικών. Οπότε είναι μαύρη μέρα για τις γυναίκες, γιατί πρέπει να το θυμόμαστε. Και πιο επίκαιρο πότε τώρα, ε? Αυτό το λέω. Θα συμφωνήσετε όλοι ότι η βία δεν είναι μόνο η σεξουαλική, η κακοποιητική. Είναι η βία σε όλους τους τομείς, έτσι. Προφανώς. Και στην εργασία, και στη δουλειά, και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες, και στο χαμηλότερο μισθό που παίρνουν. Δηλαδή είναι πολλαπλές οι μορφές της βίας και δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας από τους κυρίους που είναι εδώ. Κανένας από τους άντρες. Άλλωστε είναι έργο των ανδρών όσο και των γυναικών αυτό, έτσι. Έτσι. Και ειδικά αυτές οι μέρες που βιώνουμε τώρα. Ας ξεκινήσουμε από την κυρία Κανέλη. Βλέπω ότι εκτός από εμάς που έχουμε μουδιάσει ακούγοντας αυτή τη μαρτυρία ενός 8χρονου παιδιού για όσα συνέβαιναν στην Κιβωτό. Μας στέλνουν μηνύματα και πάρα πολλοί τηλεθεατές μας. Αυτό το παιδάκι περιέγραψε όσα έζησε. Του έλεγαν ότι εσύ είσαι για το κλουβί, όταν ήθελαν να το τιμωρήσουν και να του επιβάλλουν συνέπειες, όπως είχαν ονομάσει την τιμωρία μέσα στην Κιβωτό, όπως καταγγέλλεται τουλάχιστον, και το τονίζω. Και η αλήθεια είναι ότι από ένα τόσο μικρό παιδάκι δεν είχαμε κάποια μαρτυρία μέχρι τώρα. 8 χρονών, μιλάμε για ένα παιδί τρίτης δημοτικού. Τι υπόθεση είναι αυτή, Λιάννα? Αν γυρίσετε πίσω και τη 12χρονη. Ναι, για την Κιβωτό, λέω. Για την Κιβωτό. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Θα γίνω πολύ δυσάρεστη και πολύ πικρή. Ό,τι θέλεις να γίνεις. Δεν μπορώ να μην είμαι. Δεν μπορώ να μην είμαι. Και δεν θα μιλήσω αυτά που λέμε πιξελοποιημένη ως μάνα, ως γυναίκα, ως. Όχι, τίποτα, τίποτα. Ως άνθρωπος. Ό,τι υπόλοιπο αφήστε τα. Ως άνθρωποι είμαστε όλοι εδώ. Δεν έχουν καμία διαφοροποίηση. Άνθρωποι είμαστε. Το ίδιο αίμα κόκκινο είναι που κυλάει στις φλέβες ολονών. Από την ώρα που εξορισμού σε μια κοινωνία η οποία είναι από τη φύση του συστήματος εκμεταλλευτική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να βγάλεις κέρδος. Πρέπει να εκμεταλλευτείς κάτι για να βγάλεις κέρδος. Συγκυρία, τον άνθρωπο, τον διπλανό σου, τη δουλειά του, ένα το άλλο. Έχουμε φτάσει τους αδύναμους να τους αφήνουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Πάσης φύσεως και μορφής. Για τίποτα να μην είχα αξιωθεί να κάνω ως βουλευτής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ξεκίνησα την υπόθεση μαζί με τον Αντώνη τον Σκυλάκο, τον αείμνηστο βουλευτή του ΚΚΕ, το 2001. Όταν για πρώτη φορά, και το θυμούνται οι συναδελφοί μου, ευτυχώς το αναγνωρίζουν όλοι στο ΚΚΕ, βάλαμε επιτάπητο τι είναι αυτές οι ΜΚΟ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τότε είχαμε Ρόντο, είχαμε εξωτερική πολιτική, είχαμε Γιώργο Παπανδρέου, είχαμε και τέτοια άλλα πράγματα πολλά. Πάμε στον ιδιώτη. Ο ιδιώτης, όσο και φιλάνθρωπος, όσο και καλός να είναι, προσέξτε, δεν αμφισβητώ τις προθέσεις του συνόλου των ανθρώπων, ούτε των εθελοντών. Κάθε άλλο παρά. Αυτό όμως τι έγινε. Επαγγελματοποιήθηκε, έγινε κομμάτι της πολιτικής και ανατέθηκε η κοπιαστική, η ακριβή από πλευράς επενδύσεων και η κάθε άλλη δουλειά σε ομάδες πρωτοβουλίες ιδιωτών. Και επαγγελματοποιήθηκε. Και έγινε τμήμα της πολιτικής. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε. Έχουμε καταγγείλει εμείς ως κόμμα. ΜΚΟ που αφαιρεί νάρκες. ΜΚΟ που αφαιρεί νάρκες. Προσέξτε καλά τι σας λέω. Δηλαδή, ιδιώτες φτιάχνουν κάτι γιατί το κάνουν την ψυχή τη μάνα του. Και η ΜΚΟ προστάτευε παιδιά. Και εδώ προστατεύει παιδιά. Όχι, δεν είπα τυχαία τις νάρκες. Αυτό είναι η μεγαλύτερη νάρκη που μπορεί να βάλει σε μια κοινωνία. Είναι να εναποθέτει τα παιδιά σε ράσο, σε προπονητή, σε δάσκαλο, σε διπλανή πόρτα. Λειτουργούν ανεξέλεγκτα όλες αυτές οι δομές. Απολύτως. Και αυτό έχει να κάνει και με την προβολή που είχε η συγκεκριμένη δομή γενικώς. Γιατί τον πατέρα Αντώνιο η κοινωνία, κυρία Κανέλη, και γι' αυτό έχουμε και αντιδράσεις ακόμα. Υπάρχει κόσμος που λέει, εμείς δεν πιστεύουμε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί και εσύ, είμαστε με τον πατέρα Αντώνιο. Όχι. Εγώ δεν εκτιμώ αυτές τις πρωτοβουλίες καθόλου. Εκτιμώ μόνο τις πρωτοβουλίες στις οποίες υπάρχει στο εννοώ κρατικός έλεγχος για να μπορώ να έχω και τα ζητούμενα. Ακούστε, εγώ ακούω προχθές τον Αντιπεριφερειάρχη να λέει. Δύο φορές βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έγινε πρόσωπο, βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχηγή των κομμάτων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θες να είμαστε σοβαροί τώρα. Σοβαρά το λέω. Όχι, θες να είμαστε σοβαροί. Είπα, θα γίνω δυσάρεστη. Με βγάζεις από τα ρούχα μου, έχει βραβευτεί η κάλτσα μου και το παπούτσι μου. Ξέρεις πόσοι απατεώνες της πολιτικής έχουν πάρει βραβεία από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ξέρεις πως οι τενεκέδες έχουν γίνει ακαδημαϊκοί. Να σου το πω και ευθέως δηλαδή. Ποιος είπε ότι οι θεσμοί αποκτούν κύρος από τα πρόσωπα που βραβεύουνε. Ναι, για τον κόσμο που κύρος, βλέπει όμως. Για τον κόσμο που βλέπει. Από τις παρεμβάσεις. Μα ο κόσμος είναι ο ίδιος κόσμος που είναι ανοιχτός στο Big Brother. Μήπως θυμάστε ποιος έφερε τη μόδα των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα, κυρία Κανέλη?
Ορίστε. Έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Γιώργος Παπανδρέου, το θυμάστε. Μόλις τώρα το είπα. Εσείς δεν με ακούσατε. Α, εντάξει. Εσείς δεν με ακούσατε. Είπα το 2001 επί εποχής Ρόντου και Παπανδρέου. Okay. Δεν με ακούσατε. Από τότε ξεκίνησα. Δεν με ακούσατε όμως. Okay. Δεν με ακούσατε. Okay. Έτσι ξεκίνησα. Το επισημαίνει. Έτσι ξεκίνησα. Λοιπόν, αυτό είναι μια Αμερικανιά. Mm. Όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση, ο σύστημα. Το πρώτο πράγμα που ξεφύτρωσε ήταν χίλιες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τώρα πρόσεξε. Τι κάνουμε για να πάμε να σου πω τι κάνουμε. Να σου πω τι κάνουμε. Άκουσα τον αντιπεριφερειάρχη της Αθήνας. Προχθές, τυχαία τηλεόραση. Δεν ήξερα τον αριθμό. Ανατρίχιασα. Ήξερα ότι δεν υπάρχουν δομές κρατικές. Ήξερα ότι δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Ήξερα ότι δεν υπάρχουν επαγγελματίες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, αυτοί που μπορούν να ελεγχθούν, αυτοί που εντάσσονται, αυτοί που το επέλεξαν ως σπουδές, είναι αυτοί που μπορούν να κρατήσουν αυτές τις δομές. Το καταλαβαίνετε. Και όχι ο πρώτος εθελοντής, ο οποίος μπορεί αύριο το πρωί να έχει αποθυμένα τύπου μύχου. Τώρα τι κάνουμε, κυρία Κανέλη. Σε χίλια, λέει, ιδρύματα και δομές στην Αττική των 4 εκατομμυρίων έχουμε 13 κοινωνικούς λειτουργούς. Ναι. Και η τελευταία πρόσληψη που έγινε ήταν το 2010. Το άκουσα και βγήκα από τα ρούχα μου. Δεν θα ξεφυτρώσουν παπαντώνιδες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν το Ράσο, Λέτε. Τι είναι τώρα. Το Ράσο είναι στολή. Αμέσως τελειώνω. Ελάτε. Το Ράσο είναι στολή. Και πίσω από τη στολή μπορεί να κρυφτεί και το καλό και το κακό. Η στολή του αστυνομικού. Τα ίδια, εκ των έσω. Ο εχθρός είναι πάντα εντός. Είναι εντός της κοινωνίας. Προβολή, ναι, τεράστια. Δεν αναρωτήθηκε κανένας, το γράφω αύριο. Βλέπεις κάποιον παπά ο οποίος ξεκίνησε από τον Κολονό φτωχός για να προσφέρει. Και το βλέπεις μέσα σε μια δεκαετία να κυκλοφορεί με τζιπάρα των 100.000 και οδηγό. Ρε αδερφέ, βγάζει μάτι. Έγινε όμοιος με αυτούς τους λεφτάδες που ξεπλένουν τις τύπες του. Κύριε Λαζαρίδη, δεν το είδε κανένας. Αυτό είναι ερώτημα όλων μας. Κυριολεκτικά κυβωτός, έτσι, έφελε για τα ζώα που θα βάλει. Είχε αφαιθεί, και θα εκμεταλλευτεί και θα ζέψει. Να... Πολλά παιδιά που μένουν και στέλνονται σε αυτά τα ιδρύματα είναι παιδιά οικογενειών που βρέθηκαν σε αδυναμία να τα συντηρήσουν. Ή που τα παραμένουν. Συνέβαινε. Και κακοποιημένα. Είναι και παιδιά που δεν μπόρεσαν οι γονείς να συντηρήσουν. Μισό λεπτό. Ο άλλος είχε 6 παιδιά. Ο ίδιος δούλευε. Ήταν ναυτικός και η γυναίκα του ήταν άρρωστη στο νοσοκομείο. Και δεν είχε που να τα πάει. Δεν... Εκεί μιλάς για την. Εκεί φαίνεται η έλλειψη της κρατικής δομής. Υπάρχουν λοιπόν παιδιά αυτά. Αν δεν πάμε στη ρίζα του προβλήματος, να ενισχύσουμε την οικογένεια που δεν μπορεί. Να ενισχύσουμε την οικογένεια που πάσχει. Να βρούμε τρόπο να κρατήσουμε τους γονείς, να τους παρέχουμε επιστημονική στήριξη και οικονομική δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά τους κοντά. Να μείνουν σε υγιεινότερο περιβάλλον, να υπάρχει δουλειά. Φέρνω ένα παράδειγμα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί με πήρε τηλέφωνο άνθρωπος. Ειλικρινά σας το λέω. Και που μου λένε για πριν μετά τα 18. Ακούστε με. Κακοποιημένα παιδιά. Διαπιστωμένα. Με δίκες που έχουν κακοποιηθεί. Και τώρα πια είναι ενήλικα. Το καταλαβαίνετε. Και έχουν προβλήματα ψυχικά. Α, μετά τα 18 ξέρετε ότι πρέπει να πληρώσουν τον ψυχίατρο ή τον ψυχολόγο από την τσέπη τους. Που μπορεί να είναι για μία ζωή. Από την τσέπη τους. Πείτε μου το παιδί που είναι κακοποιημένο και είναι τραυματισμένο. Θα πρέπει να προεξασφαλίζει στα 18 του την ψυχολογική του στήριξη η οποία μπορεί να βαστάει μέχρι τα 40. Εδώ πάντως θα πρέπει. Μπορεί να δίνει πτυχίο σε παιδί που δεν ξόφλησε τα λεφτά στην τέτοια. Τα λεφτά που διατείνεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι δίνει στους καταναλωτές για να ψωνίσουν φτηνότερα, τα έχει πάρει από τους καταναλωτές. Και στην ενέργεια το ίδιο σημαίνει. Τα έχει πάρει από τους καταναλωτές. Παντού. Η συζήτηση για πλαφόν που παλιά στα χρόνια τα δικά μου το λέγανε διατίμηση. Έτσι. Τα πλαφόν ήταν η διατίμηση. Σοβιετία το λέγανε. Η διατίμηση και εδώ στην Ελλάδα. Εδώ διατίμηση το λέγαμε. Σοβιετία μην την πιάνουμε εύκολα σε μεγάλα θέματα στα χέρια μας. Γιατί η προσπάθεια να πάμε προς τα εκεί μας κάνει τάχα να δείτε σοσιαλιστικό κράτος, κοινωνικό κράτος και βοήθειες. Πάμε στην ουσία. Για τους πληστηριασμούς, τέρμα, η υποκρισία θα πεθάνω. Εσείς ξεκινήσετε τους πληστηριασμούς και τώρα η Νέα Δημοκρατία κάνει εξώσεις. Πρακτικά. Σε αυτό έχει δίκιο τώρα. Υπάρχει κάτι χειρότερο εκεί που κάνατε. Όχι. Υπάρχει κάτι χειρότερο. Χειρότερο. Βαρύ και πρέπει να το αποδεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Περάσατε ιδιώνυμο για τις αντιστάσεις κατά των πληστηριασμών. Έτσι. Και κυνηγή, ιδιώνυμο περάσατε. Ιδιώνυμο. Και η λέξη ιδιώνυμο δεν υπάρχει πολίτη σε αυτή τη χώρα, πόσο μάλλον αριστερός, που να μην πετάει πετάλες όταν ακούει τη λέξη ιδιώνυμο. Περάσατε ιδιώνυμο. Και αυτό είναι. Έτσι. Η μεγαλύτερη προάσπιση των τραπεζών. Η μεγαλύτερη προάσπιση των πληστηριασμών ηλεκτρονικών τεκεμή. Η μεγαλύτερη δυνατότητα με βάση την οποία τώρα τελευταία σε όλες τις κινητοποιήσεις θα πρέπει όλοι να πάνε φυλακή.
Άρα να... δεν μπορείτε να λέτε ότι είσαστε άμυροι ευθυνών. Διαχειριστές του αστικού κράτους είσαστε. Μην το παρουσιάζετε ότι είσαστε επαναστάτες και καινοτόμοι. Όχι. Πάει αυτό. Μάλιστα. Αλλά δεύτερον, με πολύ σεμνότητα. Η πρώτη κατοικία. Τι να κάνουμε τώρα, η πρώτη δηλαδή. Κατοικία. Τώρα η πρώτη κατοικία δεν είναι ιερή, δεν υπήρξε ποτέ ιερή. Η ιδιοκτησία είναι διαπραγματεύσιμο πράγμα. Τα πάντα έχουν γίνει κτηματομεσητικά. Λοιπόν, επομένως, ό,τι και να αφαιρέσετε, 18% να είναι ο τουρισμός, δεν μπορεί να γίνει αυτό έτσι. Βάλτε σήμερα μπορείτε τελεία. Να μου πείτε γιατί και τα δυο σας κυρία κόμματα κανένα, όλα. Να μην κάνουμε δεν τίποτα. Ουλιάξατε. Την άλλη εβδομάδα όταν καταθέσαμε νομοσχέδιο, εμείς πρόταση, τροπολογία χτες, να φύγει το ΦΠΑ από τα βασικά είδη, να πέσουν μερικά πράγματα κάτω, να είναι μόνιμες οριστικές και ουσιαστικές βοήθειες. Άρα η πρόταση σας είναι να μην κάνουμε τίποτα. Επέστε μου δηλαδή. Να αλλάξουμε πραγματικά. Να μην υπομεινόμαστε ότι αλλάζουμε. Να στέγει την τροφή, την εργασία. Άρα αύριο... Κύριε Κανέλη.